Ο Νίκος στάζησε όλα αυτά. Όλα. Και είπαμε ότι στην ηλικία του Νίκου δεν υπήρχε άλλος. Δεν υπήρχε άλλος. Εμένα, εγώ τον έβαλα στην ψυχή μέσα, στην καρδιά μέσα από την ώρα που έπιασε το λαγούτο. Είδα, έβλεπα τα δάχτυλα του, αυτό λέω, το παιδί θα γίνει μεγάλο. Μεγάλο όνομα θα γίνει. Πραγματικά να με. Σεβαστήκατε όμως τη δημιουργικότητά του, παρόλο που ήταν στο ξεκίνημά του τώρα. Αυτός, λοιπόν, κοίταξε να δεις, Βούλα. Όπως έπαιζα, αυτός τόσο πολύ με παρακολουθούσε και σκέπτουν εγώ τώρα θα πω, γιατί όπως παίζομαι και παίζομαι ένα σελτό, μπορεί να αλλάξουμε 10 σελτούς, 10 κομμάτια εννοώ. Πού ήξερε αυτός ότι ήθελα να το παίξω εγώ εκείνη τη στιγμή. Και είχε πατήσει τις λότες που ήθελα να πατήσω εγώ, τη λύρα. Τόσο πολύ έγινε μεταβίβαση σκέψεως, γινότανε. Τι γινότανε. Γι' αυτό σου λέω πως είχαμε δεθεί τόσο πολύ σαν ζευγάρι που δεν υπάρχει. Δεν υπήρχε άλλο στην Κρήτη. Στην Κρήτη δεν υπήρχε άλλο. Γενικά λέει σήμερα αυτό το παιχνίδι των μουσικών όμως. Ο αυτοσχεδιασμός τόσο του Λυράρη όσο και του Λεουτιέρη. Πότε έκανε ο Νίκος αυτοσχεδιασμό, πότε εγώ. Ναι. Αυτά γίνονται όταν έχεις πολύ κέφι. Και όταν σ' αρέσει ο συνεργάτης σου, αυτά γίνονται.